ειδοποιήσεων στην Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης των Καταστημάτων Κράτησης. Εδώ δεν καλά τα νέα. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Δαμινίδη. Τι κάνετε? Καλησπέρα, κυρία Μωραήτη. Καλά εσείς? Είστε ο γραμματέας του Σωματείου Εξωτερικών Φρουρών των Φυλακών, έτσι? Ναι, ναι. Και γιατί πάτε για απεργία εσείς? Κοιτάξτε, έχουμε μία σειρά αιτημάτων που είναι χρόνια βέβαια, έτσι, δεν είναι σημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και έχουμε και θεσμικά και οικονομικά, αλλά κυρίως πρωτίστως βάζουμε τα θεσμικά. Ναι. Μπορώ να σας αριθμίσω μερικά από αυτά, τα κυριότερα. Ναι, παρακαλώ, σας ακούμε. Πρώτο, ας πούμε, ως αίτημα, ως θεσμικό αίτημα για την υπηρεσία μας, πανελλήνια, αλλά και για την Νιγρήτα, αφορά και την Νιγρήτα αυτό, το προσωπικό εσωτερικής φύλαξης όμως, τους σοφρονιστικούς τους λεγόμενους, έχει να κάνει με την ολοκλήρωση της προκήρυξης 6K. Η εν λόγω προκήρυξη, είχαν βγει δηλαδή τα χαρτιά, όποιος ήθελε να καταθέσει τα χαρτιά του για να μπει στην υπηρεσία, το 2018 παρακαλώ. Ναι. Σήμερα που μιλάμε, 2021 δεν έχει τελειώσει ακόμα. Δεν έχουμε τα οριστικά αποτελέσματα. Γιατί? Δεν μπορείτε να βρείτε καλούς σοφρονιστικούς? Υποθέτω, όχι, τα άτομα έχουν καταθέσει τις αιτήσεις, μάλιστα. Μήπως δεν είναι όμορφοι? Το εξής φοβερό και τρομερό που δεν έχω ξαναζήσει σε αυτήν την 21 ετών καριέρα μου, να παίρνονται με εξάμεινες συμβάσεις το προσωπικό μέσα στην Υγρήτα, παράδειγμα, ναι, τα παιδιά που έχουν επιτύχει στον διαγωνισμό, πληρούν όλες τις προδιαγραφές, λοιπόν, να παίρνονται με οκτάμινες συμβάσεις. Δηλαδή προσλαμβάνουμε με οκτάμινες συμβάσεις, δουλεύουν. Ανανέωση κόντρα ανανέωση, αυτό μιλάτε. Ακριβώς, έτσι ακριβώς. Γιατί βέβαια, δεν μπορούμε να οριστικοποιήσουμε τις θέσεις. Ακριβώς. Όχι, δεν μπορούμε, δεν θέλουμε, έχει διαφορά. Υπάρχουν και ένα ανάμεσα σε αυτές τις οκτάμινες συμβάσεις και γίνεται ένα αλαλούμ γενικά στην υπηρεσία. Ωραία. Άρα προσωπικό δεν έχετε και η προκήρυξη εκείνη δεν οριστικοποιείται. Να πω εδώ βέβαια, ναι, ότι για εμάς εκεί στην Υγρήτα, την εξωτερική φρουρά, γιατί αυτήν εκπροσωπώ εγώ, δεν έχει κομμάτι προσλήψεων. Που σημαίνει τι? Α, εσείς είστε πολλοί, δεν θέλετε άλλους. Ήμασταν πολλοί. Ήμασταν κατά 90% πληρωμένες οι οργανικές θέσεις. Μάλιστα. Δυστυχώς είχαμε απώλειες συναδέλφων, μεγαλώνουμε όπως όλοι. Προλάβατε και εσείς να μεγαλώσετε. Μεγαλώσαμε, ναι, σε αυτή την υπηρεσία. Mm-hmm. Και δυστυχώς όχι για τα άτομα που φύγαν, αλλά για την υπηρεσία. Και για αυτούς που μείναν πίσω, που είστε λίγοι. Ναι, για αυτούς που μείναν πίσω, με την δυνατότητα που δόθηκε στους πρώην δημοτικούς υπαλλήλους, οι οποίοι ήρθαν στην εξωτερική φρουρά των φυλακών. Δημοτική αστυνόμη, ναι. Ακριβώς, οι δημοτικοί αστυνόμοι, με την κινητικότητα να πάνε σε άλλες υπηρεσίες στις οποίες θέλανε, χάσαμε 35 εν ενεργεία υπαλλήλους. Όπα, ένα λεπτό τώρα. Μου λέτε ότι όταν έκλεισαν οι δημοτικές αστυνομίες, ήρθαν στα καταστήματα κράτησης, ναι, και μετά τους δόθηκε ξανά 40 τον αριθμό, ναι, στην Υγρήτα. Που και μετά τους δόθηκε ξανά η δυνατότητα να φύγουν και να πάνε αλλού. Ακριβώς, ακριβώς. Χωρίς καμία πρόβλεψη, έτσι. Δηλαδή, χωρίς καμία απολύτως, καμία πρόβλεψη. Ούτε αντικατάστασης, ούτε να γίνει κάποια προκήρυξη, τίποτα. Καταλαβαίνετε λοιπόν, δηλαδή, ότι ο καθένας παράδειγμα μέσα από μια πορεία τελικά κατάφερε και πήγε κάπου όπου περνάει καλά. Καλώς, πολύ καλώς έκανε αυτός. Ναι. Εδώ όμως έρχεται η πολιτεία, πρέπει να κοιτάξει αυτό. Εφόσον δίνει τη δυνατότητα σε κάποιον. Το πολύ καλώς να πάει, μην το λέτε με καλύτερα, το χέρι στη φωτιά. Αυτό το λέω, κοιτάξτε, όχι για μένα που χρειάζεται να κάνουν διπλές υπηρεσίες. Ναι, 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 ναι. Έτσι, ναι. Το λέω πολύ καλώς για τον άνθρωπο που πρέπει να κοιτάει μπροστά, να κοιτάει το συμφέρον του. Καλώς έκαναν οι πρώην συνάδελφοι και πράξαν αυτό που πράξαν. Ίσως και εγώ να έκανα το ίδιο αν ήμουν στη θέση τους. Εδώ όμως η πολιτεία που βρίσκεται. Καλά, η πολιτεία, ναι. Άμεση αποζημίωση των χιλιάδων οφειλόμενων δεδουλευμένων ημερήσιων αναπαύσεων. Ναι. Ναι. Χιλιάδες, ναι. Δεν παίρνετε ρεπό, Να μην το πούμε έτσι τόσο ακραία, δεν παίρνουμε ρεπό. Σαφώς και παίρνουμε ημερήσιες αναπαύσεις, αλλά όχι αυτές που προβλέπετε. Δυστυχώς κάνουμε χάνετε μια δουλειά που πάρα πολλά, πάρα πολλά. Σε όλη την Ελλάδα είναι πολλές χιλιάδες σε όλη την υπηρεσία. Στην Υγρήτα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι πάνω από 1.000 οφειλόμενα ρεπό. Καταρχάς, στην Υγρήτα είναι ικανό το προσωπικό έτσι ώστε να λέει ότι υπάρχει εξωτερική φρούρηση στις φυλακές? Όχι, βέβαια. Όχι, τώρα αυτά δεν πρέπει να τα λέμε, αλλά τέλος πάντων. Σε καμία φυλακή. Σε καμία φυλακή, μάλιστα. Ο λόγος ύπαρξης αυτή, μάλλον το ότι υπάρχει ασφάλεια στις φυλακές, είναι ο υπέρμετρος ζήλος. Τώρα μπορεί να ακούγεται λίγο έτσι, τι μας λέτε τώρα, κι όμως υπάρχει πολύ φιλότιμο σε αυτή την υπηρεσία. Μάλιστα. Πάρα πολύ φιλότιμο. Και από τώρα.
Αν δεν υπήρχε αυτό, θα ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Αφήστε τα. Αύξηση των κονδυλίων για την αποζημίωση της πέρας του πενθημέρου εργασίας, άρα δεν δουλεύετε 5 μέρες τη βδομάδα. Άμεση αντικατάσταση του συνόλου των υπηρεσιακών οχημάτων της υπηρεσίας. Αν δεν έχετε οχήματα του 2000 έχουν ως πρώτο έτος κυκλοφορίας του 2020 οι κλούβες που κάνουμε τις μεταγωγές στις οποίες επιβαίνουν και οι κρατούμενοι και εμείς, εννοείται, είναι του 2020 με έτος κατασκευής πολύ νωρύτερα. Νομίζω τουλάχιστον 2 έτη. Δηλαδή 23 τον οχήματα. Να μην σας μιλήσω για εξοπλισμό. Εννοείται ότι τα υπηρεσιακά εντός εισαγωγικών περίστροφα και πιστόλια είναι αγορασμένα από εμάς. Οι στολές που φοράμε, οι αρβίλες που φοράμε, οι μπλούζες που φοράμε είναι όλα αγορασμένα από εμάς. Η τελευταία παροχή που πήραμε δεν θυμάμαι και εγώ πότε ήταν. Νομίζω το 2008, αν δεν κάνω λάθος. Και μέλειωσαν εκείνα. Ναι, και ένα επίδομα που μας δώσανε των 150 ευρώ πέρσι ή πρόπερσι για να τα λέμε όλα. Έτσι, τώρα αν νομίζω ότι με 150 ευρώ αγοράζεται εξοπλισμό. Τώρα εντάξει. Δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης του προσωπικού εξωτερικής φρούρησης καταστημάτων κράτησης στα στρατιωτικά νοσοκομεία. Τώρα να αρρωστήσετε, ναι, πάτε στα κλασικά νοσοκομεία, ε. Ναι. Όπως εμείς, ξέρετε, έχουμε ένα ιδιότυπο καθεστώς. Όπου βολεύει είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι και όπου βολεύει είμαστε ενστολή και ένοπλοι. Δεν έχουμε το δικαίωμα αυτή τη στιγμή να πάμε στο στρατιωτικό νοσοκομείο να νοσηλευτούμε και είναι νομίζω κάτι αυτονόητο, έτσι. Στο Υπουργείο Προστασίας Πολίτη. Τίποτα είμαστε. Δεν είναι αυτονόητο σε ναι, τούτη τη χώρα. Το τεχνικό τυπογραφείο έχουν αυτό το δικαίωμα. Ωραία. Αυτή είναι μια πανελλαδική κινητοποίηση. Πανελλαδική κινητοποίηση, ναι. Πιστεύετε ότι θα σας ακούσουν οι αρμόδιοι για να δοθούν λύσεις? Όχι, όχι, όχι. Ούτε για πλάκα. Ναι, γιατί εγώ τώρα θα σας ρωτούσα γιατί το κάνετε μέσα στην πανδημία. Αλλά 20 χρόνια ασχολούμαι έτσι εντός εισαγωγικών συνδικαλισμός, γιατί ο δικός μας συνδικαλισμός δεν μπορεί να είναι ιδιαίτερα δυνατός. Γιατί το όπλο της απεργίας που έχουμε στα χέρια μας ως συνδικαλιστές, στην ουσία δεν είναι όπλο. Και θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Είμαστε μια υπηρεσία η οποία δεν μπορεί εγώ να απεργήσω και να αφήσω τη φυλακή και να σωστό φύγω. Σωστό. Έτσι. Ναι. Άρα τι σημαίνει ότι απεργώ και είμαι εκεί. Φροντίζω ουσιαστικά για την ασφάλεια υπάρχει το προσωπικό ασφαλείας που όμως είστε τόσο λίγοι που όλοι είστε σχεδόν προσωπικό ασφαλείας. Αυτό είμαστε λέτε εκεί. Απλά αυτό που δεν κάνουμε για να καταλάβει ο κόσμος που μας ακούει, ενώ ας πούμε σε καθημερινή βάση μεταφέρουμε ασθενείς κρατουμένους στα νοσοκομεία, στο κέντρο υγείας εκεί της Νιγρήτας, ναι, στα δικαστήρια ή οτιδήποτε. Τι δεν κάνετε την ημέρα της απεργίας? Ναι, δεν κάνουμε ας πούμε τις μεταγωγές οι οποίες είναι οι τακτικές οι λεγόμενες μεταγωγές, δηλαδή ένα κλεισμένο ραντεβού, παράδειγμα στον οφθαλμίατρο. Εάν υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή του κρατουμένου. Ένα λεπτό. Εδώ παλεύουν οι κρατούμενοι να κλείσουν ραντεβού ή τους κλείνετε ραντεβού και τα χάνετε αυτά τα ραντεβού. Ναι. Και ναι, μετά, γίνεται, τον άλλο μήνα. Όταν. Όταν. Υπάρχει ένα θεματάκι, αλλά δεν. Θεματάρα. Την πολιτεία δεν. Να σας πω κάτι. Δεν την αφορά τώρα. Σιγά που θέλουν και γιατρούς. Ναι. Θα σας πω κάτι. Προχθές στην υπηρεσία ήμουν και πάρα πολλές φορές έχουμε συζητήσει και θα ήθελα μια φορά να είστε μαζί μας να μας ακολουθήσετε. Ευτυχώς για τη δημοκρατία και για την Ελλάδα, ο κρατούμενος έχει καλύτερη δυνατή περίθαλψη, θα έλεγα καλύτερη και από εσάς. Η ταχύτητα με την οποία. Μην με γίνονται θυμώνετε, σας παρακαλώ, δεν είναι καλή μέρα. Εμείς η έχουμε και ένα. Με την οποία γίνονται οι εξετάσεις, αλλά πάσης φύσεως εξετάσεις στους κρατούμενους είναι καλύτερη από αυτήν για τον μέσο Έλληνα. Αυτό σας το λέω γιατί και εγώ είμαι, και εγώ κάνω χρήση νοσηλιών, όπως κάνετε και εσείς. Είναι καλές οι ταχύτητες απόκρισης του κράτους σε αυτά τα πράγματα. Ωραία. Τουλάχιστον κάτι καλό για τους κρατούμενους. Ναι, αλλά βέβαια, εδώ μου αναφέρατε πάρα πολλά σημαντικά προβλήματα. Πότε είναι η απεργία σας? Από 15 μέχρι και 19 Φεβρουαρίου. Άρα δεν είναι μία μέρα απεργία. Δεν είναι μέρα. Είναι σειρά απεργία κοντινή. Πιστεύετε ότι μέχρι τις 15 μπορεί να έχετε κάποια απάντηση και να μην προχωρήσετε στην απεργία αυτή? Έτσι, για να κλείσουμε τώρα. Δεν νομίζω. Δεν όχι. Νομίζω. Δυστυχώς, για να, έτσι, να ολοκληρώσουμε, δυστυχώς εμείς στην υπηρεσία, ό,τι έχουμε κερδίσει ως υπηρεσία, δυστυχώς το κερδίσαμε μέσα από τραγικά συμβάντα. Δηλαδή? Είτε ελικόπτερα που παίρνουν κρατούμενος, ενώ εμείς έχουμε στείλει εκατοντάδες έγγραφα και προειδοποιούμε για αυτά, είτε με τραυματισμούς και ένοπλες επιθέσεις σε καταστήματα, βλέπε Τρίκαλα που είχαμε 2 συναδέλφους οι οποίοι τραυματίστηκαν σοβαρά.
Είτε. Δηλαδή, όλο όταν συμβαίνει κάτι, είτε με το θάνατο κάποιου συναδέλφου, είτε με απόδραση κρατουμένων που μας κάνουν εντός εισαγωγικών ρεζίλ, μόνο τότε υπάρχει περίπτωση να κερδίσουμε κάτι. Μάλιστα. Τότε μας θυμούνται. Κύριε Δαμινίτη, θα τα πούμε πολύ πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί εδώ καλά, τα πράγματα φαίνονται ότι δεν πάνε καλά, ούτε στη φύλαξη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Εξωτερική φρουρή.